Τώρα με το εδώ το πράγμα. Λυκιά. Αυτό εδώ την έκθεση του Δωνοτού που ζητάει τη Παναγία στα μάτια, κύριε Φλαμπουράρη. Τα καινούριο είναι το Δωνοτού. Δεν παίζει ρόλο, πιέζουν αυτοί. Μα όχι, λέω το Δωνοτού καινούριο είναι. Όχι βέβαια, αλλά όλο πιέζουν, κύριε Φλαμπουράρη. Θα σα ζητήσει από του Ευρωπαίου. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή ο κόσμο έδωσε. Είναι σαφέ τι θα κάνουμε. Βγάλατε και πλεόνασμα, πει. Λέει μέτρα και λέει και τ' άλλο. Λέει η άρνηση μεταρρυθμίσεων θα προκαλούσε νέε πιέσει ρευστότητα στι τράπεζε και θα μπορούσε να περιοδοποιήσει χρεοκοπία και έξοδο του ευρώ. Κύριε, πού το βρήκανε, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, κύριε, δεν καταλαβαίνετε ότι η επιμονή από τη μεριά, από τη μια μεριά του Δέλτα Νιτάφ και από την άλλη μεριά του Σόιμπλε, ναι, οδηγούν σε ένα βάγιο την Ευρώπη. Αν συνεχίσουν και δεν βρεθούν λύση, ναι, θα οδηγήσουν την Ευρώπη σε ένα βάγιο. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, και συνεπικορούμενο, ναι, από τις δηλώσεις που έκανε ο πρεσβευτής των Αμερικάνων που είπε εδώ ότι εγώ πάνω από 1,5 χρόνο δεν βλέπω το ευρώ να ζει. Ναι. Έτσι, αντί να συνέλθουν οι ηγέτες των χωρών, ναι, ή και οι ηγέτες των θεσμών, τραβάνε το σκηνί. Εγώ πιστεύω ότι... Ερώτημα, εμείς συντρώνετε αυτό θα πούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένοι, ναι, και θα το κάνουν, ναι, να συνενέσουν για να μην διαλύσουν την Ευρώπη. Και το ξέρουν πολύ καλά και το Δέλτα Νιτάφ και ο Σόιμπλε ότι με διαλυμένη Ευρώπη δεν έχει να χάσει κανείς άλλος τίποτα παρά οι ίδιοι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Ευρωπαίοι πολίτες. Με αυτή την έννοια, ναι, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση συνενετική. Αυτό που λέει ο Τζανακόπουλος σήμερα, πολιτική λύση, δεν αυτό το ξέρω. Λέτε. Ναι, λέω συνενετική, άνθρωπος, θα βρεθεί συνενετική λύση, ναι, στην οποία ψηλά επάνω θα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, ένα λεπτό, δηλαδή, ναι, μία λύση στην οποία, η οποία θα στηρίζεται σε αυτό που εμείς λέμε και που είναι και δίκαιο και είναι και συνταγματικά σωστό, ότι δεν είναι δυνατόν να νομοθετήσουμε νέα μέτρα πλέον αυτών τα οποία έχουμε νομοθετήσει και είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, για μετά το 2018. Αυτό είναι μια σταθερή γραμμή από σωστό, τη δική μας. Σωστό, καλά το λέτε. Την οποία όχι μόνο το λέμε, ναι, θα το κάνουμε. Ερώτημα, άρα επεξεργάζεται η Αθήνα αυτή την ώρα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, ένα σχέδιο που θα τους λέει, ακούστε να δείτε, εμείς για αυτά που ζητάτε θέλουμε χρέος, τα θέλουμε και λίγο πιο κάτω, για να έχουμε να πούμε κάτι στον κόσμο. Μην πάμε και μας φάξετε. Το είπα καλά ή το ερμηνεύω σωστά? Όχι, λάθος το ερμηνεύετε. Δώστε μου σωστή ερμηνεία. Δεν υπάρχει αυτό που ζητάτε. Αυτό που του ζητάτε, δηλαδή, ναι, να νομοθετήσουμε μέτρα, δεν υπάρχει. Ξεχάστε περίπτωση. Το. Μάλιστα. Αυτό είναι. Σε αυτό θα πούμε. Δεν, βέβαια, αυτό θα πούμε. Και άμα σου πει, και σου πω ότι και μπορούμε να περιγράψουμε μέτρα, ναι, ότι αν αποτύχει το πρόγραμμα, θα μπορούμε να πάρθουν τότε μέτρα με τον κόφτη, θα μπορούμε να... Εμείς είμαστε 100% σίγουροι, με βάση και τα, και τα φετινά αποτελέσματα, ναι, ότι... όπου από 0,5 πλεόνασμα περάσαμε το 2, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν συνεχίσουμε έτσι, με τη θέλησή μας, με την ορμή μας, με τη συμμετοχή του κόσμου σε όλη αυτή την προσπάθεια, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μείωση του αφορολογήτου, ναι, και συντάξεων. Όχι, όχι. Να έχουμε μείωση του πλεονάσματος. Μάλιστα. Και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε νέα ερώτημα. Μέτρα. Ερώτημα. Εμείς έκθεση θα τους παραδώσουμε με τον Τζακαλώτο? Που να τους λέμε, ακούστε να δείτε, 1, 2, 3, 4. Νομίζω η επιστολή Τσακαλώτου δεν παραδόθηκε μία. Και μία. Ναι. Μέχρι 6 του μηνός του είπανε δώσει ακόμα μία. Θα παραδώσει άλλη μία. Θα είναι σχέδιο γεφύρωσης, κύριε Φλαμπουράρη. Εμείς θα έχουμε σταθερή θέση. Ναι. Έτσι, αυτά τα στοιχεία που σας είπα εγώ, αυτές δεν τα λέω εγώ ποτέ μου από ό,τι θυμόσαστε από τότε. Όχι, κόκκινες γραμμές και τέτοια. Δεν είστε τυχαίος, ένα λεπτό. Ναι. Δεν είστε τυχαίος άνθρωπος, είστε κάθε, ναι, μέρα στο Μαξίμου. Εγώ άρα λέω... λοιπόν, εγώ τι λέω τώρα στους τηλεθεατές μου, στον ελληνικό λαό, στον ότι ετοιμάζουμε ένα σχέδιο, ελάτε. Στον ελληνικό λαό να πείτε ότι λέμε δεν, μη φοβάται τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσουμε νέα μέτρα. Μάλιστα. Είμαστε όμως και με συνέπειο που κάνουμε μέχρι σήμερα υποχρεωμένοι. Μάλιστα. Να εφαρμόσουμε ό,τι μέτρα είναι θεσμοθετημένο για να μπορέσουμε το 18 να φύγουμε από το μνημόνιο. Για να αρχίσει επιτέλους η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων.
είτε αυτό είναι ασφαλιστικό, είτε αυτό είναι μεροκάματο, είτε αυτό είναι αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, είτε είναι αυτό αναβαθμισμένες υπηρεσίες παιδείας, όπως είναι η ασφάλεια του κόσμου. Για να κάνεις πολιτική, ναι, τέτοια, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα πραγματικά να... πρώτα πολιτική δυνατότητα να προχωρήσεις σε τέτοια θέματα, να μην συγκόβουνε, ναι, ναι, ναι. Ένα, και δεύτερον να έχεις και την οικονομική άνεση να μπορείς να τα, να τα νομοθετήσεις. Να το βάλουμε, και να τα βάλουμε ένα-ένα, γιατί να τα φάρουμε, με προσοχή σας ακούω, με απόλυτη προσοχή. Άρα όχι μέτρα, το πρώτο, σωστό? Δεν παίρνουν μέτρα. Ούτε μείωση συντάξεων, ούτε μείωση αφορολογήτου, ούτε εργασιακά, ούτε τίποτα. Όχι. Τους λέμε τι? Πέραν αυτών που έχουμε πάρει. Μάλιστα. Κόφτη, λέμε, για το 18, για ένα χρόνο. Αν χρειαστεί. Αυτό λέω, αν χρειαστεί, εμείς... Θα βάλουμε κόφτη, αν εμείς χρειαστεί. Δεν έχουμε πρόβλημα με τον κόφτη. Αχα. Τον κόφτη εμείς τον δεχτήκαμε. Μάλιστα. Είδατε... Για ένα χρόνο ή και παραπάνω. Υπήρχε κόφτης φέτο? Όχι. Όχι. Υπήρχε πέρυσι? Όχι. Εμείς δεχτήκαμε τον κόφτη, ναι, διότι είμαστε σίγουροι ότι η πολιτική δική μας και σε αυτά τα πλαίσια που λειτουργούμε, τα σφιχτικά, με απαγορεύσεις, με το ότι δεν έχουμε μπει ακόμα στην χαλάρωση, την ποσοτική χαλάρωση, το ότι δεν έχουμε βγει ακόμα στις αγορές, βλέπουμε ότι πετυχαίνουμε θαύματα. Δηλαδή, μία μικρή αύξηση, δεν λέω μεγάλη, μία μικρή αύξηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, μία σχετικά μικρή άπτυξη της ανάπτυξης, μία μικρούλα, λέω εγώ, 3-4% μείωση της ανεργίας. Εμείς πρέπει βία να προχωρήσουμε στη μείωση της ανεργίας. Εκλογές βλέπετε? Όλα αυτά. Εάν ζωρίσουν τον Τσίπρα, όχι, μπορεί να πάει σε εκλογές Τσίπρας? Όχι. Γιατί, επειδή είστε κάτω 15 μονάδες από τον Κυριακό? Πρώτα δεν το πιστεύουμε εμείς αυτό, και ούτε ο λαός. Ότι εμείς έχουμε, δηλαδή εμάς, δηλαδή εγώ έξω τώρα, πέρασα, ναι, ναι, κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος, κρατάτε, κρατάτε. Φωνάζανε όλοι, κρατάτε, κρατάτε στον δρόμο, ε. Λοιπόν, κρατάτε. Τώρα δεν ξέρω ποιο δρόμο περάσατε, πάντως... Εγώ ήρθα εδώ, ναι, τον παράλληλο, ναι, το παιδιά, δικό σας... Παιδιά, Μπλαμπουράρης, τον εχάσαμε. Το παράλληλο το δικό σας... Ναι. Και από εδώ μου ήταν ένα. Να πεις και το Τσίπρα να περάσει με αυτόν τον δρόμο που λέει ένας... κρατάτε, κρατάτε. Χαριτολογώ, γιατί ξέρετε τι, ο κόσμος περιμένει από εσάς. Και ξέρετε, όλοι από το πρωί μου λένε, ο Φλαμπουράρης είναι ο μοναδικός άνθρωπος, ο Καπταναλέκος, έτσι μου λένε, που μπορεί να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Αποκλείεται να βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό στον Τσίπρα και να του πούνε, κοίταξε να δεις, δεν μπορείς, παλικάρι μου, να τα εφαρμόσεις αυτά. Ναι, τι να κάνει. Σου κόβουμε την χρηματοδότηση. Έχεις να πληρώσεις το Μάιο. Ναι. Λεφτά. Γύρω στα 7 δις. Με το πλεόνασμα που έχουμε. Τον Μάιο, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο. Τον με Ιούλιο τα λεφτά που έχουμε μαζέψει. Γι' αυτό τα μαζεύαμε τόσο πολύ, για να φερόσουμε να πάμε πιο πίσω διαπραγμάτευση. Ένα-ένα τα βγάζω σήμερα. Αυτά δεν θα τα λέμε εμείς. Α, αλλά... ένα λεπτό. Δεν θα λέμε εμείς. Ναι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε. Ούτε μου περνάει από το μυαλό ότι θα φτάσουμε μέχρι τον Ιούλιο. Και αν επιμείνει ο Σόιμπλε, επιμείνει ο Τόμψεν, επιμείνουν οι υπόλοιποι, τι θα κάνουμε? Σας είπα προηγουμένως ότι δεν θα επιμείνουν. Έχετε κάποιο άλλο τώρα σχέδιο? Θα βρούνε, έχετε κάποιο άλλο σχέδιο? Θα απειλήσουμε έξοδο από την Ευρώπη? Θα βρούνε συνενετική λύση, ναι. Θα βρούνε οι δυο τους συνενετική. Αυτοί δημιούργησαν το πρόβλημα. Αυτοί φύγανε από τις συμφωνίες που είχαμε κάνει. Αυτοί είναι αναγκασμένοι να βρουν λύση του προβλήματος για να μην διαλύσουν την Ευρωζώνη. Να σας πω και υπάρχει κάτι. Υπάρχει ενδεχόμενο να τους πούμε εμείς θα σκοτώμε να φύγουμε και θα τα κάνουμε κούγκι εδώ πέρα? Να σας πω και υπάρχει κάτι. Αυτό το ενδεχόμενο? Εμείς όχι. Όχι. Εμείς δεν... Και καλά κάνετε και το λέτε. Εμείς δεν φύγουμε. Και έχουμε. Καλά κάνετε και το λέτε. Εδώ... Τι άλλο θα λέγατε να μου πείτε? Εγώ ήθελα να σας πω το εξής. Ότι πιστεύετε ότι αυτοί δεν έχουν σκεφτεί ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει εναλλακτική λύση? Πολιτική λύση. Υπάρχει? Δεν υπάρχει. Εσείς λέτε ότι υπάρχει? Εγώ δεν ξέρω, εσείς είστε πολιτικός, εγώ ρωτάω. Εγώ, ναι, εντάξει, ρητορικό το ερώτημα. Υπάρχει πολιτική λύση στην Ελλάδα? Ποια είναι η εναλλακτική πολιτική λύση? Ο κόσμος αυτό, θα το πει. Με αυτό το πολιτικό οι σύστημα. Οι εκλογές θα το πούνε. Ναι, εγώ, και εγώ λέω βλέποντας. Ναι. Έτσι, βλέποντας, ναι, και μη πιστεύοντας. Ναι. Γιατί μας έχουν στα τάρταρα εμάς, γιατί ξέρουμε από πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, ξέρουμε το οικονομικό και μηντιακό καταστημένο, ότι ουσιαστικά, εκτός από κάποιες εκπομπούλες, οι άλλοι είναι επιθετικά
συνεχώς εναντίον μας. Ξέρουμε ότι το κλίμα είναι διαφορετικό. Ξέρουμε και το είδε και όλος ο κόσμος. Όταν είμαστε στη διαπραγμάτευση να βγαίνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να λέει για τον Brexit, για το... Έλεγε, πέταγε κάτι κουβέντες εκεί όταν μίλαγε, οι οποίες ήταν κουβέντες που δεν βοηθούσαν. Εμείς τώρα... Άρα λοιπόν, όχι εκλογές. Ένα λεπτό. Όχι εκλογές. Ναι. Όχι μέτρα. Όχι. Όχι Brexit. Όχι Brexit. Όχι δραχμή. Ναι. Άρα πάμε με ποια σημαία πάμε. Με τους Έλληνες μαζί και μάλιστα, τις Ελληνίδες. Και... Με τους Έλληνες μαζί και τις Ελληνίδες. Και να είναι σίγουροι ότι με την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, θα, το 2018 θα έχουμε βγει από την κρίση. Με την πολιτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, με το συσχετισμό των δυνάμεων που υπάρχει και στην Ευρώπη, ναι, δεν θεωρώ υπάρχει σημείο που μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός παρετούμε και πάω για εκλογές. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει. Αν προκύψει, το φοβάστε να προκύπτει δημοσίευμα, θα μπορούσε να πει πάω τα μέτρα, όχι, και αν τα εγκρίνετε, όχι, πάμε να τα εφαρμόσουμε, όχι, κόφτη κλπ. Όχι, γιατί τα μέτρα δεν τα συζητάμε. Μάλιστα. Άρα δεν συζητάμε μέτρα, δεν συζητάμε εκλογές. Δεν συζητάμε νομοθέτηση μέτρων. Νομοθέτηση μέτρων. Συζητάμε για κόφτη ένα χρόνο, όπως είπατε. Αυτός ο κόφτης θα είναι γενικού περιεχομένου και μισθή και συντάξεις και αφορολόγητο και ό,τι βρούνε μπροστά τους. Αυτό που συζητάει ο Υπουργός Οικονομικών, ναι, είναι και κάνει μία συνεννόηση, μάλιστα, μαζί με τους θεσμούς, ναι, είναι να περιγράψουμε τα μέτρα. Δεν έχουν περιγραφεί ακόμα τα μέτρα από τα οποία αν υπάρξει μείωση εσόδων θα αναγκαστούμε να εφαρμόσουμε το κόφτη. Άρα ο Τσακαλώτος, αν δεν κάνω λάθος, σας ερμηνεύω και αν κάνω λάθος διορθώστε με, γιατί αυτή είναι η δουλειά του πολιτικού, να διορθώνει το δημοσιογράφο και το δημοσιογράφο όταν κάνει λάθος να ζητάει τον πολιτικό να το διορθώσει. Ο Τσακαλώτος γράφει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μια επιστολή που λέει: κύριοι, εμείς δεχόμαστε τον κόφτη και σας περιγράφω πού μπορείτε να παρέμβετε. Πού αυτόματα ο κόφτης θα παρεμβαίνει. Θα παρεμβαίνει. Σημειώνοντας όμως ταυτόχρονα, ναι, ότι τα δύο τελευταία χρόνια, μάλιστα, το πλεόνασμα ήταν τέτοιο που δεν επέτρεψε τον κόφτη. Αυτό που δεν χρειάστηκε σε καμία περίπτωση ο κόφτης. Και επειδή πιστεύουμε ότι και τα επόμενα χρόνια, τα πιο δύσκολα χρόνια, και επειδή πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια στα οποία θα υπάρχει έστω και λίγο η άνοιξη, λίγο περισσότερο από ό,τι υπήρχε πριν, δεν υπάρχει περίπτωση, και διαβεβαιώνω τους Έλληνες πολίτες, μάλιστα, και τις Ελληνίδες, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κόψιμο μισθών, συντάξεων κλπ. Διότι το πλεόνασμα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίζεται. Θα πει όμως αυτός που μας βλέπει τώρα, άκου να δεις Αλέκο, Φλαμπουράρη, μου υποσχέθηκε στην άνοιξη πριν από 2 χρόνια. Και μου είπες, δεν θα πληρώσεις έμφυα, θα σου δώσω 13η, θα σου αναστήσω το μισθό στα 750 ευρώ. Τι έγινε εκεί και τσάκισε και γύρισε το καράβι. Τι έγινε, ποιοι σας εκβίασαν τότε, τι ακριβώς έγινε. Αυτά δεν τα είπαμε το Σεπτέμβριο, που το πήγαμε για εκλογές. Ναι. Αυτά τα ξεχνάμε όλοι ότι υπήρχαν οι εκλογές στο Γενάριο που, ναι, υποσχεθήκαμε γιατί είχαμε εκτιμήσει, μάλιστα, ότι και η συμμαχία με τις δυνάμεις του Νότου και... Θα φέρει αποτέλεσμα. Ναι, ότι θα φέρει αποτέλεσμα και αγωνιστήκαμε για να φέρει. Δεν είναι ότι δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Από αυτό τον αγώνα που κάναμε ήρθαν τα αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα, όπως παραδείγματος χάρη 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Αυτονόητο αυτό που μια αριστερή κυβέρνηση έχει, αν λες έναν παπά ότι νηστεύει τη Σαρακοστή. Ναι. Άμα λες έναν παπά ότι νηστεύει τη Σαρακοστή, ίδιο είναι μια κυβέρνηση αριστεράς. Αυτονόητο είναι να συντηρήσει τους ανθρώπους που είναι ανασφάλιστοι. Αλλά δεν είναι λίγο να είναι. Όχι, δεν είναι και μικρό, είναι και σημαντικό. Όπως έχετε παρατηρήσει, δεν βλέπετε πια άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα ή παιδί, να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για το φαγητό. Εξαρτάται του. Τι ώρα βγαίνει ο καθένας στον δρόμο. Ό,τι ώρα βγαίνω. Εγώ από το πρωί βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο, μάλιστα, πράγμα. Μάλιστα. Που είχε επεκταθεί
τρομακτικά την περίοδο του 2014. Κατώτατο κεκειμένο εισόδημα και επιδόματα, διότι... κάτι κάνει και η Θεανό και βοηθήστε την να κάνει περισσότερο. Είναι ουσιαστικό. Λοιπόν, η κάρτα φαγητού που μοιράζουν κάρτα... Και η επιδότηση ενοικίου. Όλα αυτά τώρα... Η ενοικίου, το λοιπόν, ηλεκτρικό, δηλαδή πράγματα, τα οποία οι 100 δόσεις που κάναμε μέσα σε τέτοιες συνθήκες, κάναμε πολιτικές οι οποίες ήταν υπέρ των πολλών, κυρίως όμως υπέρ αυτών που ήταν απόκληροι από την κοινωνία. Μια ευχή. Γιατί για ανοίξτε μας, τις δουλειές. Για την αριστερά... Ναι. Ανοίξτε τις δουλειές. Δώστε μεροκάματα στον κόσμο, όχι 300 και 400. Ανοίξτε τις δουλειές. Να είναι ευχή, είναι αναγκαιότητα. Δουλειές θέλει ο κόσμος. Δουλειές θέλει. Κύριε για να πληρώσει τη ΔΕΗ, τότε το αντιλαμβάνεστε. Σας το λένε γειτονές, σας το λένε όλοι. Κύριε Αυτιά, δεν είναι ευχή. Αναγκαιότητα είναι μακάρι, να ανοίξουν. Μακάρι και θα είμαι ο πρώτος. Να έρθει μακάρι, το λέω χρόνια. Και επίσης σας λέω και κάτι άλλο. Δεν τα αντέχει ο κόσμος αυτά τα μέτρα, κύριε Φραμπουλάρη. Δηλαδή πλήρωσε. Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις που δώσατε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, ναι, πολύ γρήγορα θα αρχίσει, δηλαδή εγώ μέσα προς τα μέσα του 17 και όλο το 18, ναι, βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Μακάρι, κύριε Φλαμπουράρη, γιατί τα ακούμε καιρό τώρα. Όχι. Πάμε από εμάς, λέγαμε, τις καμπάνες που θα χτυπούσαν το μας, πάσα, λέγαμε, λέγαμε να κλείσει η δεύτερη. Η ανάπτυξη, όχι, θα έρχονταν τα ελικόπτερα και θα βρέχε λεφτά. Από εμάς όχι. Έπρεπε να κλείσει αξιολόγηση ένα χρόνο πριν. Από εμάς όχι. Έπρεπε να κλείσει στο χέρι μας, ήτανε. Από τους χειρισμούς μας. Στο... Αφήστε από τους χειρισμούς μας. Τι, να, βγει να βγει αντιπολί... Να βγει η αντιπολίτευση να μας πει επιτέλους τι θέλει. Λοιπόν. Να κλείσουμε τώρα ή να μην κλείσουμε. Λοιπόν. Ερώτημα. Καθίστε μισό λεπτό. Ένα δικό σας θέμα αυτό, δεν είναι δικό μου. Όχι δικό μου, απευθύνουμε. Άρα θα πάτε. Απευθύνουμε στον κύριο Μητσοτάκη. Θα ζητήσετε αυξημένη ψηφία στη Βουλή. Απευθύνομαι στον κύριο Μητσοτάκη. Και τι του λέτε τον κύριο Μητσοτάκη. Και του λέω, θέλει να κλείσει η αξιολόγηση. Να μας το πει. Με τι όρους. Με τι όρους θέλετε να κλείσει. Σαφής. Άρα λοιπόν, όχι γενικούρες, πρόσκληση και πρόκληση στη Νέα Δημοκρατία, αυτό λέτε τώρα. Όχι πρόκληση, να μας πει τις θέσεις της. Μάλιστα. Διότι κρύβεται πίσω, να μην πω κάτι, πίσω από το σώμα της. Τελευταίο, θα ζητήσει ο Τσίπρας 180 ψήφους στη Βουλή και να πει, παιδιά, κοιτάξτε, μόνο μου δεν μπορώ να του σηκώσω αυτό το βάρος, θέλω 180. Το βάρος, είπαμε, δεν θα έρθει στη Βουλή. Μάλιστα, σαφής, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Δώσατε απαντήσεις στο μέτρο που μπορούσατε. Με τα χαρτιά του εδώ, ο κύριος...